Όλοι λένε ότι το Σύνταγμα δεν κατέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την κρίση. Η άποψή μου, που δεν άλλαξε τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η κρίση υπονόμευσε τη δημοκρατία, όχι λόγω ανεπάρκειας των συνταγματικών κανόνων, αλλά de facto, επειδή συμβαίνει αυτό που περιέγραψε ο Μιλάτης πιο πριν. Δηλαδή, μέσα από την κρίση συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο η ύλη του συντάγματος. Το Σύνταγμα χάνει την ύλη του. Καθώς περιορίζεται η αυτονομία του πολιτικού, το βλέπουμε καθημερινά, και επιτρέπεται η επικυριαρχία της οικονομίας στη διαμόρφωση των κανόνων δικαίου και των πιο κρίσιμων δημόσιων πολιτικών της χώρας. Έτσι, αν παρατηρήσουμε τα τελευταία 8 χρόνια, μια πρώτη παρατήρηση επιβάλλεται. Η διακυβέρνηση της χώρας συντελέστηκε με σεβασμό στους συνταγματικούς κανόνες του δημοκρατικού και κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Με όρους δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής κανονικότητας έγιναν 3 εκλογικές αναμετρήσεις το 12, το 15, 2 φορές, 1 δημοψήφισμα, συντελέστηκε η ομαλή διαδοχή της κεντροδεξιάς κυβέρνησης από μια αριστερή κυβέρνηση, άλλαξαν 5 κυβερνήσεις και 4 πρωθυπουργοί. Δεν τέθηκε ζήτημα αναστολής της ισχύως των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενώ υπάρχει διάταξη του άρθρου 48, αυτή η καταφυγή στο κράτος έκτακτης ανάγκης δεν έγινε στη χώρα μας. Στη Γαλλία 2,5 χρόνια ήταν με την έγκριση και του Συμβουλίου της Επικρατείας η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λειτουργούσε ομαλά η δημοκρατία. Η δημοκρατία έχανε το περιεχόμενό της. Και εδώ είναι η αντίφαση. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Όταν βλέπουμε ότι οι κανόνες του τυπικά λειτουργούσαν, αλλά επειδή είχαν στερηθεί το υπόβραθρό τους, η λαϊκή αντιπροσωπεία είχε περιθωριοποιηθεί και εν πολλής παραμένει στο περιθώριο.